έτσι και σας έρθουν στο σπίτι φίλοι και σας κάνουν μια έκπληξη, θέλετε να τους εντυπωσιάσετε, θα φτιάξετε στα γρήγορα ένα λικέρ κανέλας. Πώς θα το κάνουμε? Πανεύκολα. Θα βάλουμε 1 λίτρο νερό, 0,5 κιλό ζάχαρη, 5 ξυλάκια κανέλα, 7-8 μοσχοκάρφια και 10 να πέσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έχουμε αστεροειδή γλυκάνισο. Αυτό το υπέροχο μπαχαρικό που θα δείτε είναι κρυμμένες εδώ μέσα στις εσοχές κάτι φανταστικά σποράκια που δίνουν αυτή την υπέροχη γεύση του γλυκάνισου. Ανοίγουμε τη φωτιά μας και θα ρίξουμε μέσα και τη φλούδα από ένα πορτοκάλι. Μην ξεχάσετε να πλύνετε πρώτα το πορτοκάλι. Όση ώρα βράζει κανελάδα, εμείς μπορούμε να πάμε να ετοιμάσουμε καναπεδάκια, να ετοιμάσουμε κοκτέιλ, να ετοιμάσουμε ό,τι θα προσφέρουμε τέλος πάντων στους φίλους μας. Και η κανελάδα εδώ θα βράζει. Οπότε όταν τελειώσουμε όλες τις υπόλοιπες δουλειές μας, θα σβήσουμε τη φωτιά, θα το αφήσουμε να δροσίσει λίγο, να κρυώσει, θα το αδειάσουμε σε ένα όμορφο μπουκάλι και τι θα κάνουμε όμως? Θα ρίξουμε μέσα και ένα ποτήρι βότκα. Εάν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και ένα ποτήρι τσίπουρο. Η κανελάδα βράζει και όσο βράζει, τα αρώματα έχουν γεμίσει όλο το χώρο. Μέχρι και η γειτονιά έχει μυρίσει. Την έχω αφήσει όμως περίπου μία ωρίτσα και βράζει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πάρει χρώμα ωραίο, έχει πάρει το άρωμα από την κανέλα, από το γλυκάνισο, από τη φλούδα πορτοκαλιού και από τα μοσχοκάρφια. Θα κλείσω λοιπόν τη φωτιά. Μόλις κρυώσει λοιπόν η κανελάδα, ρίχνουμε 1 ποτηράκι βότκα, 0,5 ποτηράκι βότκα, όσο θέλετε εσείς να είναι τσιμπημένη η κανελάδα σας. Και αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε και τσιπουράκι. Εγώ τώρα θα περιμένω λίγο να κρυώσει, θα ρίξω μέσα τη βουτκίτσα μου και μετά θα το αδειάσω στο μπουκαλάκι. Απολαυστικό στη γεύση, αλλά είναι απολαυστικό και στο χρώμα. Μήπως έβαλα πολύ? Στην υγειά μας αγαπημένοι φίλοι, και μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στον κόσμο μας, στον κόσμο της Μαρίας Εκμεκτσίογλου. Και παιδιά, πού πάμε? Subscribe! Subscribe!